να ζητήσω να ανάψουν τα φώτα, να ανάψουν τα φώτα και να αρχίσει η γιορτή. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Τον τίτλο μίας από τις πιο όμορφα στολισμένες πόλεις της χώρας. Διεκδικεί η πόλη των Ιωαννίνων που από την Τετάρτη το βράδυ μπήκε και επισήμως στην εορταστική περίοδο και την αντίστοιχη ατμόσφαιρα. Η κεντρική πλατεία, η κεντρική λεωφόρος Δωδώνης μέχρι το παραλίμνιο, οι πεζόδρομοι και σημαντικά τοπόσημα των Ιωαννίνων όπως το ρολόι διακρίνονται φέτος από έναν ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Με την παράσταση αναμφισβήτητα να την κλέβει το παγωμένο δάσος με τα ελάφια στην κεντρική πλατεία. Μια πλατεία που μετονομάστηκε ανεπίσημα για την περίοδο των εορτών σε Πλατεία της Χαράς, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας, που μαζί με εκατοντάδες πολίτες άναψαν τα φώτα του χριστουγεννιάτικου δέντρου το βράδυ της Τετάρτης. Καλώς ήρθατε στην πιο χαρούμενη πλατεία της χώρας. Στην Πλατεία της Χαράς, όπως ονομάσαμε φέτος την κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων, και πιστεύουμε ότι φέτος τα Γιάννενα θα είναι η πιο χαρούμενη πόλη της Ελλάδας. Για ένα μήνα περίπου από σήμερα, σε όλη την πόλη θα έχουμε εκδηλώσεις χαράς, ζεστασάς, έτσι όπως ταιριάζει στα Χριστούγεννα, έτσι όπως ταιριάζει σε αυτή τη χριστιανική γιορτή της αγάπης. Και αυτό είναι ένα προϊόν μιας πολύ όμορφης συνεργασίας. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας, ο Δήμος, το Πνευματικό Κέντρο, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο και η Αντιδημαρχία Τουρισμού, και πραγματικά θέλω από αυτό το βήμα αυτή τη στιγμή να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες, να τους ονοματίσω γιατί πρέπει να τους ονοματίσω, την Αλέκα τη Βακαλοπούλου, τον Κώστα τον Κόγκο και τον Νίκο τον Κόλα, οι οποίοι όλοι μαζί ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να κάνουμε φέτος τα Γιάννενα την πιο χαρούμενη πόλη της Ελλάδας. Αυτό το κάνουμε πρώτα απ' όλα για εσάς, τους Γιαννιώτες, και βέβαια για τους χιλιάδες επισκέπτες οι οποίοι για μία ακόμη φορά θα κατακλείσουν τα Χριστούγεννα τα Γιάννενα. Γιατί τα Γιάννενα τα τελευταία χρόνια έχουμε κερδίσει το στίχημα των Χριστουγέννων. Είμαστε η πιο όμορφη χριστουγεννιώτικη πόλη της Ελλάδας. Και γι' αυτό χαιρόμαστε και γι' αυτό έχουμε αυτοπεποίθηση και γι' αυτό τραβάμε ακόμη μπροστά. Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Νίκος Γκόλας αναφέρθηκε στην παράδοση της υπηρωτικής φιλοξενίας, ενώ ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Κώστας Γκόγκος έκανε λόγο για μια γιορτινή ατμόσφαιρα αντάξια των προσδοκιών του κόσμου. Οι υπεύθυνοι όμως για τον στολισμό της πλατείας και πρόεδρος του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αλέκα Βακαλοπούλου ήταν αυτή που στάθηκε στο αισθητικό αποτέλεσμα που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους που έδωσαν μαζικά το παρόν στην εναρκτήρια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Δήμου. Τα φώτα της γιορτής ανάβουν. Η πόλη πλημμυρίζει με συναισθήματα χαράς, ελπίδας και ανθρώπινης ζεστασάς, όπως αρμόζει στο πνεύμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Γιαννιώτες και γιαννιώτισες και χιλιάδες επισκεπτών που θα πλημμυρίσουν την πόλη μας τις επόμενες μέρες θα αφαιθούμε στη θαλπορή των εορταστικών εκδηλώσεων. Θα γιορτάσουμε όλοι μαζί με συναισθήματα αισιοδοξίας, αυτοπεποίθησης και ελπιδοφόρα διάθεση. Ο Δήμος μας, για ακόμη μια φορά και τιμώντας τη λαϊκή μας παράδοση, την πλούσια λαϊκή μας παράδοση, φρόντισε με έναν υπέροχο, καλέστο στολισμό, αλλά και με ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των εορτών, να μοιράσει όλη αυτή την εορταστική διάθεση σε όλες τις γειτονιές. Μια σειρά από εκδηλώσεις, τις οποίες σας καλούμε να παρακολουθήσετε, γιατί εσείς οι ίδιοι με τη συμμετοχή σας θα δώσετε το χρώμα που απαιτείτε. Οι εκδηλώσεις μας θα είναι εδώ στην κεντρική πλατεία, αλλά και στους πεζόδρομους και στις νοικίες της πόλης μας. Σας εύχομαι από τη μεριά μου καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά να μας έρθει, υγεία, αγάπη και ευτυχία. Φέτος παντρεύουμε το εικαστικό με το κλασικό στοιχείο στην κεντρική μας πλατεία για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τις ημέρες της αγάπης και της χαράς, να γιορτάσουμε μαζί με τους μικρούς μας φίλους αλλά και τους μεγάλους μας φίλους που αισθάνονται παιδιά. Η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων ήταν μια γιορτή για όλους. Η Φιλαρμονική του Δήμου υποδέχθηκε με χριστουγεννιάτικες μελωδίες τους πολίτες, ενώ από τα ξύλινα σπιτάκια μοιράζονταν σε όλους χριστουγεννιάτικα γλυκά, μελομακάρονα, κουραμπιέδες, μέλι και κρασί, που βοήθησαν να κρατηθούν όλοι ζεστοί και να απολαύσουν τη συναυλία της Παυλίνας Βουλγαράκη και του Βαγγέλη Κοσίνα.
μου σε θάβω και βγαίνω έξω για να σε ξεχάσω.